Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, το επιμελητήριο της Καρδίτσας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Μια εκδήλωση που μάλλον πλέον στις ημέρες μας είναι ξεπερασμένη και εκτός του γενικότερου οικονομικού κλίματος, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αντικείμενο, εκτός ίσως από το να κάνουν πασαρέλα πολιτικοί, πολιτευτές και πολιτικάντιδες, όπως και να διεκπεραιώνουν ορισμένα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου τις δημόσιες σχέσεις τους. Μάλιστα, φέτος η εκδήλωση της Κοπής Πίτας, που ορίστηκε να γίνει σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής, περιλάμβανε μια πραγματική έκπληξη. Οι περισσότεροι εκ των προσκεκλημένων παραξενεύτηκαν όταν έλαβαν μια πολυτελέστατη πρόσκληση, η οποία τυπώθηκε σε εκατοντάδες αντίτυπα, σε πολυτελέστατο χαρτί και φυσικά με το αντίστοιχο υψηλό κόστος. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τόση πολυτέλεια στην πρόσκληση δεν υπήρχε ούτε παλαιότερα στον καιρό της αυτονίας. Άρα, για ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η περιττή και άνευ λόγου πολυτέλεια, σε μια στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος της Καρδίτσας στενάζει κάτω από το βάρος της οικονομικής ασφυξίας? Και όλα αυτά από την πλειοψηφία μιας νεοεκλεγής σας διοίκησης, η οποία είχε δημιουργήσει την εντύπωση και τις ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στη λειτουργία ενός θεσμού που αλλιώς ξεκίνησε και που στη διαδρομή έχει χάσει το δρόμο του.